Όπως λοιπόν ίσως θα ξέρετε, γύρω στις 2:30 περίπου τα ξημερώματα υπήρξε μία ειδοποίηση, ένα σως, εκπέφθηκε ένα σως για ένα σκάφος στην περιοχή του νήσου Ελλάς, ανοιχτά του Κουρεμένου, στο Παλέκαστρο, είναι αυτό το νησί. Το λιμεναρχείο Σιτίας άμεσα πήγε στο συγκεκριμένο χώρο, έκανε αυτοψία, είδε ότι υπάρχει πραγματική μια κυβέρνητη θελαμιγός και έκανε όλες αυτές τις ενέργειες που έπρεπε για να μεταφέρουν τον κόσμο με τη βοήθεια και των επαγγελματιών αλλιέων του Παλαικάστρου στον ασφαλή χώρο του λιμανιού του Κουρεμένου. Εγώ ειδοποιήθηκα από τις 3 η ώρα, κάναμε εκείνες τις ενέργειες και εμείς σαν αυτοδιοίκηση, ενημερώνοντας την πολιτική προστασία και ήταν σε εγρήγορση οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου για να οργανώσουμε εδώ το χώρο υποδοχής. Το λιμεναρχείο ενημέρωσε όλες τις κρατικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς που έπρεπε να επιληφθούν του θέματος, αστυνομία, νοσοκομείο, περιφέρεια, όλοι ενημερωθήκανε πολύ έγκαιρα και αντιδράσανε και άμεσα. Οφείλουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον να ευχαριστήσουμε τους επαγγελματίες αλληλείς οι οποίοι συνέδραμαν και βοήθησαν στην ασφαλή αποβίβαση των μεταναστών στο λιμάνι του Κουρεμένου, τους υπαλλήλους του λιμεναρχείου οι οποίοι άμεσα λειτουργήσαν σωστά και με ασφάλεια πέτυχαν την αποβίβαση. Και μάλιστα φέρανε και το σκάφος το οποίο διακινούσε τους μετανάστες με ασφάλεια στο λιμάνι της Σιτίας. Από εκεί και πέρα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Εμείς αυτά τα οποία μπορούμε σαν αυτοδιοίκηση να κάνουμε τα έχουμε κάνει με τη βοήθεια της Εκκλησίας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, του Ερυθρού Σταυρού, της ΕΔΕΑ κλπ. Προσφέραμε ένα πρώτο γεύμα υποδοχής σε εισαγωγικά στους μετανάστες με σάντουιτς, κρουασάν, χυμούς, γάλα για το μωρό το οποίο υπάρχει στους μετανάστες, ένα μωρό 9 μηνών. Και είμαστε σε μία φάση τώρα, όπως βλέπετε, το νοσοκομείο Σιτίας με το ιατρικό προσωπικό το οποίο διέθεσε κάνει ένα ενδελεχή ιατρικό έλεγχο στους μετανάστες για να εντοπιστεί αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς. Εμείς, σε συνεργασία με την αστυνομία, τον κύριο Θραψανιώτη, τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Τόσκα και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως μπορέσουμε προσωρινά να βρούμε ένα χώρο για να φιλοξενηθούν οι μετανάστες. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξευρεθεί κάτι. Υπάρχει μια πρόταση και πρόθεση που νομίζω ότι είναι και η σωστή. Οι μετανάστες αυτοί να προωθηθούν άμεσα στην Αθήνα, διότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι από τη στιγμή που το πλοίο αυτό ήρθε από λιμάνι της Τουρκίας, ισχύει πλέον η νέα συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η συμφωνία της επαναπρόθεσης στην Τουρκία των μεταναστών αυτών. Είμαστε λοιπόν σε μια αναμονή να βρεθεί η τελική λύση επαναπροώθησης και προσωρικής φιλοξενίας στους μετανάστες. Εγώ απλά να εκφράσω ένα παράπονο. Η τοπική αυτοδιοίκηση με την τοπική κοινωνία αντέδρασε άμεσα. Βοηθούμε μέσω των μηχανισμών του Δήμου. Το νοσοκομείο αντέδρασε άμεσα, η αστυνομία άμεσα, το λιμεναρχείο άμεσα. Δηλαδή οι τοπικοί φορείς όλοι λειτουργήσαν στη θετική κατεύθυνση. Ένα τηλέφωνο ρε παιδιά στον Δήμαρχο ή στις αρμόδιες υπηρεσίες από κάποιο Υπουργείο να μην γίνει για να μας πούνε τι γίνεται. Δηλαδή ας είναι καλά και ο τοπικός βουλευτής ο κύριος Τραψανιώτης, ο οποίος έδειξε ένα ενδιαφέρον. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, από τη στιγμή μάλιστα που εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση είχαμε εντοπίσει από πολύ νωρίς ότι θα συμβεί αυτό που συμβαίνει τώρα και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, φτάσαμε στο παραπέντε πάλι και δεν είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το κρατάμε αυτό το παράπονο. Εύχομαι γρήγορα οι κρατικές υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο να λειτουργήσουν σωστά και οι μετανάστες αυτοί να προωθηθούν άμεσα και με ασφάλεια στην περιοχή της Αθήνας, γιατί έτσι προβλέπεται, και από εκεί να επαναπροωθηθούν με τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Να πούμε βέβαια ότι ο αριθμός των μεταναστών που υπήρχαν στο σκάφος είναι 65,
20 γυναίκες, 28 άντρες και 17 παιδιά. Από τα παιδιά το ένα είναι 9 μηνών και οι υπόλοιποι 16 είναι κάτω των 16 ετών, ανήλικοι. Μία έγκυος υπάρχει μεταξύ των μεταναστών, ελέγχθηκε, εξετάστηκε από τον γυναικολόγο του νοσοκομείου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από πλευράς υγείας δηλαδή οι άνθρωποι είναι μια χαρά. Έτσι, το ΕΚΑΒ το οποίο είναι παρόν εδώ αντιμετώπισε και ένα ασήμαντο από ό,τι φάνηκε περιστατικό το οποίο είχε ένας παππούς επιληψίας, δεν ήταν κάτι σημαντικό. Εντάξει, από αυτή την πλευρά όλα βαίνουν καλώς. Πιστεύω τώρα να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες που προβλέπονται και να επαναπροωθηθούν οι συνάνθρωποι μας αυτοί με ασφάλεια στους χώρους που προβλέπει η νέα συμφωνία. Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε και μάλιστα με έμφαση ότι μετά από ασφαλή πληροφόρηση που έδωσαν κάποιοι συμπολίτες μας από το Παλέκαστρο με μια γρήγορη επιχείρηση, το Λιμεναρχείο Σιτίας εντόπισε τους δύο διακινητές στην Ίσο Ελλάσσα, τους συνέλαβε και ακολουθεί τη διαδικασία τώρα που προβλέπετε από τις λιμενικές αρχές. Αυτό τι δείχνει? Ότι μια συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, ψαράδες επαγγελματίες του Παλαικάστρου, σωστά οργανωμένη, φέρνει και αποτέλεσμα. Το λιμεναρχείο λειτουργήσε σωστά, οι επαγγελματίες σωστά και αυτή τη στιγμή οι διακινητές είναι στα χέρια της λιμενικής αρχής. Είμαι ο πλοίαρχος Μιλωνάκος Κώστας, ο νέος περιφερειακός διοικητής της νήσου Κρήτης, της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος. Άρτη αφιχθής, ειδοποιηθήκαμε σήμερα από τον Λιμενάρχη Σιτίας ότι έλαβε κλήση από τον θάλαμο επιχειρήσεων για ένα σκάφος το οποίο βρίσκεται σε δυσκερή θέση, περίπου 2-3 μίλια ανατολικά από το περιοχή Βάη. Έτσι. Συγγνώμη κιόλας γιατί τώρα προσπαθώ να τα μάθω κι εγώ. Αμέσως το σκάφος έφτασε στην περιοχή όπου διαπίστωσε πραγματικά ένα σκάφος να βρίσκεται αγκυροβολημένο πλησίων της νήσου Ελλάσσας. Έτσι. Επέβαιναν σε αυτό 65 άτομα διαφόρων εθνικότητων. Αυγανοί, Ιρακινοί, Ιρανοί, ένας Πακιστανός και Σύριοι. Στήθηκε η επιχείρηση με τη βοήθεια του Δήμου, του αστυνομικού διευθυντή του νομού, με την αντιπεριφερειάρχη. Προσπαθούμε για το καλύτερο, για τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα θα ενημερωθείτε για τις νεότερες εξελίξεις. Η διαδικασία που ακολουθείτε τώρα είναι η διαδικασία της, του ιατρικού έλεγχου, της ταυτοποίησης. Ακριβώς, ταυτοποίηση, ιατρικός έλεγχος, όσοι χρειάζονται. Ας δούμε πώς θα τους φιλοξενήσουμε. Όλες τις απαραίτητη συνδρομή, φαγητό και θα δούμε. Με ειδοποίησαν 5 ώρα το πρωί ότι έρθει, όπως σας έχουν πει, κάποιοι λαθρομετανάστες από Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιράν. Όπως σας έχουν πει, 5 ώρα στείλαμε, που ήρθαν από τον Κουρεμένο, στείλαμε ένα γιατρό για να δει γενικά εκτιμήσει την κατάσταση. Τώρα υπάρχει επιτροπή από γιατρούς, γενικό γιατρό με φτήρα, νευτήρα γυναικολόγο, παιδιάτρο, όλο το κλιμάκιο, τους εξετάσει εδώ και να τους στείλουμε στο νοσοκομείο όσοι έχουν πρόβλημα. Τώρα βασικά έχουμε δύο έγκυες, οποίες προληπτικά τις εξετάζουμε χωριστή για το πρόβλημα. Ένα παιδάκι με κάποια αφυδάτωση, ένα επιληπτικό, είναι γενικά καλά στην υγεία τους. Τους εξετάζουμε στο νοσοκομείο και από εκεί πέρα θα δούμε που θα τους πάμε, ένα θέμα διαμονής. Έχουν φάει, έχουν ζητηθεί καλά, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πού θα μείνουν, όπως ήταν οι περαιτέρω οι αρχές. Εμείς σαν νοσοκομείο έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε και οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον θα είμαστε σε εγρήγορση.